σε νέα συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος στη συνέχεια ενημέρωσε τον ΟΚΙΠΗ για τις μέχρι τώρα διαβουλεύσεις. Την ίδια ώρα, πολλά είναι τα παράπονα ασθενών που έχουν ενώπιον τους οι αρμόδιοι για προβλήματα στο ΓΕΣΥ. Αλλά 38 παράπονα έφτασαν στο παρατηρητήριο ασθενών τον προηγούμενο μήνα. Καθυστερήσεις, κακή συμπεριφορά και ταλαιπωρία συνθέτουν την πλειοψηφία των παραπώνων. Η έκδοση παραπεμπτικών ήταν ανάμεσα στα παράπονα. Σε μια περίπτωση, προσωπικός ιατρός φέρεται να αρνήθηκε να εκδώσει βραχυπρόθεσμο παραπεμπτικό για παραπομπή σε ειδικό ιατρό και ζήτησε από τον δικαιούχο να ζητήσει από τον ειδικό ιατρό την έκδοση μακροχρόνιου παραπεμπτικού. Σε άλλη περίπτωση, η ασθενής κατήγγειλε ότι ειδικός ιατρός τον παρέπεμψε σε εργαστηριακές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον θα συνέχιζε να λαμβάνει την φαρμακευτική του αγωγή. Παρά το γεγονός πως είχαν εκδοθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εν αγνία του συνέχιζε να λαμβάνει τα συγκεκριμένα φάρμακα, ενώ τελικά δεν τα χρειαζόταν. Και για τα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών καταγράφηκαν παράπονα, κυρίως για καθυστερήσεις και για κακή συμπεριφορά. Σε μια περίπτωση, η ασθενής ανέφερε πως μετά από 8 ώρες αναμονής έλαβε την απαραίτητη περίθαλψη. Ενώ σε μια άλλη περίπτωση, συγγενείς ηλικιωμένης, λόγω μεγάλης καθυστέρησης, αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Η κατάσταση της επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί ξανά στο νοσοκομείο, ωστόσο με ασθενοφόρο. Παράπονα που καταγράφονται στην σκιά της δεύτερης σημερινής συνάντησης Υπουργού Υγείας και Κυβερνητικών Ιατρών για τα οικονομικά κίνητρα. Όλα αυτά την ώρα που πάροχοι υγείας βρέθηκαν ξανά αντιμέτωποι με προβλήματα του λογισμικού συστήματος του ΓΕΣΥ. Παραπεμπτικά δεν γίνονταν αποδεκτά, συνταγές φαρμάκων καθυστερούσαν να καταχωρηθούν, ενώ ασθενείς που μετέβησαν στα φαρμακεία δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Από την υγεία στην παιδεία και στην κρίση που ξέσπασε στις σχέσεις.